Πολύ χαίρομαι που σας έχουμε εδώ πέρα σήμερα. Και εμείς χαιρόμαστε, εμείς, οι μας. Είναι δικιά μου χαρά. Εγώ πάντα λέω ότι αυτό είναι ένα γραφείο το οποίο πρέπει να είναι πολύ ανοιχτό σε όλους. Και πάντα προσπαθώ να κάνω συζητήσεις οι οποίες να έχουν κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον και κάποιο ιδιαίτερο κοινωνικό στίγμα. Και νομίζω ότι οι δικές σας προσωπικές ιστορίες και το κουράγιο που έχετε δείξει αντιμετωπίζοντας δυσκολίες που πολλοί από εμάς μπορεί να μην μπορούμε καν να τις φανταστούμε, είναι κάτι το οποίο πρέπει όχι απλά να αναδειχθεί, πιστεύω, ως παράδειγμα προς μίμηση, αλλά να μας βοηθήσετε και μέσα από τις προσωπικές σας εμπειρίες να μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στα ζητήματα της πολιτικής για ένα θέμα το οποίο είναι δύσκολο. Εσείς το ξέρετε καλύτερα από εμένα. Να μας πείτε λίγο τι έχει δουλέψει, τι δεν έχει δουλέψει και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, περισσότερη ανθρωπιά και χωρίς να τρίβουμε το κεφάλι μας στην άμμο, όπως μερικές φορές γίνεται, για ζητήματα τα οποία ίσως για κάποιους δεν θέλουν να τα πολύ ακουμπούν, ίσως θέλουν να τα αφήνουν έτσι σε μια γωνία και να τα προσπερνούμε χωρίς να μας απασχολούν. Οπότε γι' αυτό κάνουμε την κουβέντα. Η μέρα, ας το πούμε, είναι μια αφορμή, θα μπορούσε να γίνει οποιαδήποτε μέρα, αλλά έχω ακόμα πολύ δυνατές αναμνήσεις από μια συζήτηση που είχα κάνει ένα βράδυ Χριστουγέννων ανήμερα με ανθρώπους οι οποίοι έχουν περάσει από αυτή τη δύσκολη προσωπική διαδρομή. Και τώρα που έχω την δυνατότητα να κάνω κάποια πράγματα και έχουμε κάνει κάποια πράγματα ήδη στο επίπεδο του να έχουμε για πια συγκροτημένη πολιτική, να προχωρήσουμε το ζήτημα των χώρων ελεγχόμενης χρήσης, να πάμε σε μια πιο ουσιαστική αξιολόγηση των προγραμμάτων απεξάρτησης, να βλέπουμε τα υπέρ και τα κατά. Αλλά με ενδιαφέρει να ακούσω τις δικές σας προσωπικές ιστορίες και κυρίως με ενδιαφέρει να καταλάβω πώς οι άνθρωποι που πέρασαν από τη δύσκολη διαδικασία της απεξάρτησης μπορούν να ξαναμπούν στην αγορά εργασίας. Είμαι διατεθειμένος και σε αυτή την κατεύθυνση που είμαστε να δώσουμε πολύ πιο ελκυστικά κίνητρα στους εργοδότες ώστε να μπορούν να προσλάβουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν ιστορίες αντίστοιχες με τις δικές σας, γιατί θεωρώ ότι αν δεν ξαναβρεις μια σταθερή, μια δουλειά η οποία να μπορεί να σου εξασφαλίζει τα προστοζήνη και να σου δίνει την ικανοποίηση ότι συνεισφέρεις, δεν είναι μόνο τα χρήματα μιας δουλειάς, είναι και η αίσθηση ότι ξανά είσαι παραγωγικός, δημιουργικός, ότι συμμετέχεις στο κοινωνικό σύνολο. Είναι δύσκολο, παιδιά, ακόμη μέρα είναι δύσκολο. Οπότε αυτή είναι έτσι η ατζέντα της συζήτησης. Οπότε να κάνουμε τις συστάσεις καταρχάς. Ναι. Ωραία. Ονομάζομαι Θοδωρής, είμαι στο πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ Παρέμβαση. Είμαι στη φάση της αποφύτησης. Χαίρομαι καταρχήν και που σας γνωρίζω και που εκπροσωπώ το πρόγραμμα το οποίο βρίσκομαι. Ωραία, εγώ είμαι ο Νίκος. Είμαι και εγώ στην τελευταία φάση της επανένταξης, το follow-up που λέμε. Και έτοιμος και εγώ να αποφυτίσω μετά από 4 χρόνια. 4 χρόνια. Αυτά. Καλησπέρα, εγώ είμαι ο Δημήτρης. Είμαι και εγώ μέλος του ΚΕΘΕΑ Παρέμβασης, τελευταία φάση του προγράμματος, το follow-up. Σίγουρα είναι τιμή μας που σας συναντάμε και θέλουμε περισσότερο να ακουστεί και ο λόγος μας και η απόψη μας. Χαίρετε και από μένα. Εγώ είμαι ο Παναγιώτης. Είμαι και εγώ μαζί με τα παιδιά μου, τον Δημήτρη και τον Θοδωρή, στο ΚΕΘΕΑ Παρέμβαση. Είμαι στη φάση της αποφύτησης και εγώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω εκ μέρους του προγράμματος για το πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ Παρέμβαση για την πρόσκλησή σας και για το ότι είστε ανοιχτό στα θέματά μας. Και έχουμε πολλά πράγματα να πούμε σε σχέση με αυτά που είπατε και για τους χώρους ελεγχόμενης χρήσης και για τη θεραπεία και για πολλά πράγματα. Καλησπέρα και από μένα, είμαι ο Μπάμπης. Είμαι στο πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ Διάβαση, στη φάση της επανένταξης εγώ. Διανύω τώρα τον τρίτο έτος στο πρόγραμμα, καθαρός.
προσπαθώ να επανενταχθώ στην κοινωνία και στην εργασία. Εγώ Δάφνη Χρονοπούλου, είμαι με τον Χρήστο Αναστασίου, τον συνεργάτη μου που έχετε ξανασυναντηθεί. Έχουμε φτιάξει το δίκτυο Ομοτιμών Χριστών. Εμείς πιστεύουμε στη μείωση της βλάβης και στα υποκατάστατα. Είμαστε τις αντίθετες, υποτίθεται. Αν και δεν υπάρχουν αντίθετες, γιατί κάθε χρήστης, όπως λένε στο τίποτα, κάθε μοναχός και μια θρησκεία, κάθε χρήστης είναι δική του υπόθεση, δική του ζωή, πώς θα αρχίσει. Εγώ ήμουν χρήστρια από 17 ετών. Σταμάτησα στο σχολείο. 5 χρόνια, αρρώστησα κτλ. Μετά έγινα καλά, πήγα στο εξωτερικό, σπούδασα, τέλειωσα στο Λονδίνο του σχολείου. Είμαι συγγραφέας, έχω γράψει τα βιβλία και ξανάπλεξα, ξανασταμάτησα. Και τώρα βλέποντας ότι οι άνθρωποι με τους οποίους ξεκίνησα είναι όλοι νεκροί, βλέπω τα πράγματα αλλιώς και ελπίζω να μπορούμε να βοηθήσουμε. Συγχρόνως, έχω την τιμή να με έχουν ψηφίσει πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οργανώσεων Στατιστικές, 16 οργανώσεις. Οπότε δουλεύω και στη Euro-Input. Και ο Χρήστος είναι συνεργάτης. Ναι, λέγομαι Χρήστος Αναστασίου, έχουμε το δίκτυο με τη Δάφνη. Πιστεύουμε όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν μια κοινή φωνή, γιατί τα προβλήματα είναι κοινά. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, πρέπει να τα συζητήσουν, να γίνει μια πιο ευρεία συζήτηση. Δυστυχώς, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα, είχαμε μια εκδήλωση στο Ξενώνα κάτω, δεν ξέρω αν σας ενημέρωσα. Πιστεύω να αλλάξουμε τα πράγματα, να φτάσουμε τα χρήματα πιο πολύ στο χρήστη παρά στους γύρω, σε όλους τους υπόλοιπους. Αυτό είναι πάντα ένα ζητούμενο. Το κόστος της διαχείρισης σε σχέση με το τι πηγαίνει στο τελικό πετυχία. Εγώ να κάνω μια πρώτη έτσι πολύ, πολύ γενική ερώτηση. Πόσο δύσκολο είναι να πάρει κανείς την απόφαση όταν είναι χρήστης ότι ως εδώ πρέπει κάτι να κάνει. Πρέπει να μπω στην διαδικασία, ασχέτω το ποια είναι αυτή. Η απόφαση μέσα σου ότι δεν πάει. Κάθε μέρα την παίρνει την απόφαση. Το θυμάμαι το καφέ. Είναι όμως έτσι ή όχι. Δηλαδή είναι ένα ζήτημα του να μείνει με την απόφαση ή ένα ζήτημα την πάρει. Μπορεί να ακούγεται απλό το ερώτημα, αλλά ίσως δεν είναι τόσο. Φαντάζομαι ότι έχει περάσει όλο. Όχι, θα σα πω εδώ κύριε Πρωθυπουργέ, με βάση το δικό μου τώρα, πνευματικά τελείω. Τα χάσα όλα. Όταν φτάνεις σε ένα σημείο που λες θα πεθάνω ή θα μείνω καθαρός. Υπάρχουν δύο δρόμοι, κατά την άποψή μου. Ήτανε πρόγραμμα ή θάνατος. Δηλαδή δεν είχα άλλα περιθώρια, έχασα τα πάντα στη ζωή μου και πήρα αυτήν την απόφαση. Είχες άνθρωπος που σε στήριξε στο να πάρεις αυτήν την απόφαση ή τελικά ήταν δικιά σου. Τελικά ήταν δικιά μου. Είναι αυτό κάτι έτσι που το μοιράζεστε και εσείς τους πρόβλημα ή είχατε κάποιους ανθρώπους πολύ δικούς σας που σας έβαλαν με το μαχαίρι στο λαιμό, οικογένεια, σύντροφοι που σας είπαν ότι μέχρι εδώ ή τελικά είναι πολύ... Δεν πετυχαίνει έτσι άμα γίνεται κάποιος άλλος, πρέπει να το κάνεις εσένα. Ναι. Φαντάζομαι ότι αν δεν είσαι πάρα πολύ αποφασισμένος, δεν μπορείς να περάσεις από την... Γιατί είναι δοκιμασία. Η απόφαση είναι κάτι πολύ σχετικό. Δηλαδή, ο χρήστης να μπει στη διαδικασία να πει: σήμερα αποφασίζω να πάω να γίνω καλά, να θεραπευτώ, να κάνω απεξάρτηση. Συμβαίνει στον καθένα με διαφορετικούς τρόπους. Άλλος μπορεί λόγω επειδή το έμαθε η γυναίκα του. Ο άλλος γιατί ξαφνικά το έμαθε η μητέρα του, ο αδερφός του. Ή γιατί ένιωσε άσχημα στον εργασιακό χώρο. Γιατί δεν πήγαινε για δουλειά. Γιατί του συνέβη κάτι άλλο, ένα σοβαρό θέμα υγείας, γιατί έκανε παράνομη δραστηριότητα και φυλακίστηκε. Ο καθένας δηλαδή ίσως φτάνει ένα σημείο μέσα στη χρήση που κάτι θα τον σκουντήσει στιγμιαία για να δει μήπως πρέπει να κάνει κάτι γι' αυτό. Και στον καθένα μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο. Τώρα το επόμενο στάδιο που αφορά τη θεραπεία, η απεξάρτηση είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Και εάν ο χρήστης γνώριζε από την αρχή πόσο δύσκολο είναι, πιθανόν να μην το δοκίμαζε και ποτέ. Είναι δύσκολο κομμάτι. Ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να είναι στη χρήση 15-20 χρόνια, να είναι και κάποιες ηλικίες, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει όλο αυτό το πράγμα που έχει χτιστεί μέσα του. Που είναι εξάρτηση, που είναι χαμένα συναισθήματα,
σώμα, μυαλό κτλ. Αυτό. Φαντάζομαι ότι αυτό που λες το καταλαβαίνω από ότι είναι έχοντας προφανώς την κοινωνική εμπειρία, αλλά φαντάζομαι ότι είναι ότι η ιστορία της επεξάρτησης, όταν την βλέπει κανείς από μια απόσταση, πρέπει να είναι μια πάρα πάρα πολύ δύσκολη εμπειρία. Ναι. Αλλά φαντάζομαι ότι εδώ μιλάμε τώρα για την περίπτωση της δικιάς σας, για τα στεγνά προγράμματα. Αν έπρεπε να βαθμολογήσουμε το πρόγραμμα στο οποίο είσαι σε σχέση με το τι κάνει, πώς θα μπορούσε να γίνει καλύτερο, τι βαθμό θα το βάζαμε. Φαντάζομαι εσείς είστε τα επιτυχημένα παραδείγματα, οπότε προφανώς η δικιά σας εμπειρία είναι ειδική, έτσι. Ναι. Θα ήθελα να πω γι' αυτό, διότι είμαι 48 ετών και ξεκίνησα την απεξάρτηση στα 44. 20 χρόνια στη χρήση. Προσπαθώντας να ζω και στην κοινωνία ταυτόχρονα, να εργάζομαι, να έχω σχέσεις. Είχες δουλειά όσο ήσουν χρήστης? Είχα. Πάντα είχα δουλειά. Αυτό το κομμάτι, εντάξει, γενικότερα είχα, ήταν και ένα κομμάτι το οποίο με βοήθησε. Το ότι έπρεπε να έχω και μια δεύτερη ζωή, δηλαδή από την άποψη ότι θα πρέπει να λειτουργώ μέσα στην κοινωνία, να προσπαθώ να έχω σχέσεις, να έχω δουλειά, για να μπορώ να είμαι και στη χρήση. Άρα η χρήση ήταν για σένα μια δεύτερη μυστική ζωή, ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Τώρα οι λόγοι είναι πολλοί, είναι μέσα στη θεραπεία του. Αυτό είναι κάτι που ο καθένας βρίσκει για τον πιθανό να ακουμπήσει. Είναι διαφορετική, φαντάζομαι ότι είναι πάρα πολύ προσωπική. Αλλά περιγράφει μια δεύτερη κρυφή ζωή ουσιαστικά. Ακριβώς. Αυτό είπαμε, όσο πιο πολύ είναι μέσα στη ζωή κάποιο, τόσο πιο δύσκολο είναι μετά να βγει από αυτό. Εγώ μιλάω σε προσωπικό επίπεδο. Προσπάθησα με πολλούς τρόπους. Έγιναν κάποια πράγματα, το μάθανε οι δικοί μου άνθρωποι, υπήρξε βοήθεια οικογενειακή, στήριξη από φίλους, από γνωστούς, από τα λοιπά. Δεν έφτασε. Άρχισα να κάνω ατομικά ραντεβού με ψυχολόγους. 2 χρόνια πριν τα 44, από 42-44. Πάλι δεν έφτασε. Προσπάθησα να απομονωθώ, πάλι δεν έκανε κάτι. Προσπάθησα να αλλάξω περιοχή, φίλους, τρόπο ζωής κτλ. Από μόνος μου. Δεν έγινε πάλι τίποτα. Και απλά ήξερα τη λέξη και θεά. Δεν έχει σημασία αν είναι διάβαση, αν είναι παρέμβαση, αν είναι νόστος, αν είναι και θεά δράση. Όπως όλοι μας, απλά ήξερα τη λέξη και θεά ότι είναι ένα κέντρο θεραπείας εξαρτημένων ατόμων. Ήξερα, αλλά δεν φανταζόμουν τελικά τι ήταν αυτό το πράγμα. Το είδα και το βίωσα με τα μάτια μου όταν πήγα εκεί κατά τη διάρκεια όλης της θεραπείας που έκανα. Θεωρώ ότι αν δεν είχα κάνει αυτή την κίνηση δεν θα καταφέρει τίποτα. Πιθανόν να μην ήμουν και εδώ τώρα να μιλούσαμε μαζί. Ήταν κάτι το οποίο ήταν η απόλυτη θεραπεία για μένα. Η απόλυτη θεραπεία, γιατί οι κοινότητες, το πρόγραμμα, στην ουσία είναι μια μικρή ζωή ελεγχόμενη και πλαισιωμένη από ανθρώπους ειδικευμένους, συνάμε μαζί με άλλους. Οι οποίοι έχουν την ίδια ιδιότητα. Ακριβώς και όλο αυτό το πράγμα είναι στην ουσία σαν να ξεκινάς πάλι τη ζωή σου κοινωνικά όμως από την αρχή, αλλά πλαισιωμένα, με σεβασμό, με αγάπη, με θεραπεία, με δημιουργικές καταστάσεις κτλ. Με πολύ χρόνο, δεν είμαι τυχαία 4 χρόνια σε αυτό, τόσο χρειάστηκε. Ο χρόνος είναι σχετικός. Δεν θα ρωτήσω. Τόσο χρειάστηκε. Ο χρόνος είναι διαφορετικός για... Είναι λίγο διαφορετικός. Είναι περίπου 3 χρόνια από την πρώτη μέρα που θα πάει κάποιος στο κέντρο ενημέρωσης, στην κοινότητα και μετά την επανένταξη. Δεν βιάζομαι να φύγω από αυτό. Θεωρώ τυχερός που βρίσκομαι εκεί και πολύ τυχερός που, τέλος πάντων, άνοιξα αυτή την πόρτα και μπήκα εκεί και έκανα αυτή τη θεραπεία που έκανα. Έχω μιλήσει με πολλούς ανθρώπους που είναι χρόνια απόφοιτοι και έχω ακούσει και έχω μάθει πράγματα, τέλος πάντων, για τη συνέχεια. Και εκεί διαπίστωσα πάρα πολλά πράγματα για το πρόγραμμα το οποίο εγώ πέρασα για το ΚΕΘΕΑ και για τη διάβαση συγκεκριμένα. Η διάβαση συγκεκριμένα είναι πρόγραμμα εργαζομένο. Τη μισή μέρα εργάζεσαι, την άλλη μισή μέρα υποτίθεται είσαι στο πρόγραμμα, μέχρι κάποια ώρα το βράδυ αργά και μετά γυρνάς με τους γέννη. Λοιπόν, αυτά. Δηλώνω πολύ ευχαριστημένος και πολύ τυχερός που άνοιξα την πόρτα. Τα προγράμματα στα οποία εκπροσωπούμε την ίδια φιλοσοφία, έχουν διαφορετικό τρόπο λειτουργίας όσον αφορά το χρόνο διαμονής στην κοινότητα. Λοιπόν, η θεραπευτική κοινότητα που ήταν τα παιδιά, η διάβαση, είναι ανοιχτή κοινότητα εργαζομένων, όπως εξήγησε προηγουμένως ο Νίκος,
Ενώ η κοινότητα που ήμασταν εμείς, να τρέχουμε στην Πανένταξη, το πρώτο ένα χρόνο της θεραπείας μας, ήταν η κοινότητα διαμονή. Είναι κλειστή, είναι διαμονή. Στην οποία ξεκινάει η θεραπεία του κάποιος εκεί, χωρίς να ξέρει πως... Δηλαδή πάνω κάτω τα πράγματα που περιέγραψε τώρα ο Νίκος. Και έχεις σε εισαγωγικά την πολυτέλεια, να μην είσαι στην καθημερινότητα και στην κοινωνική ζωή. Αλλά έχεις και πολυτέλεια να ρίξεις πάνω στον εαυτό σου. Δηλαδή σου συγκρίνει και είσαι στην κρίση και τραβάς όταν το περνάς. Και είναι κάπως διαφορετικό. Λοιπόν, ο στόχος είναι ίδιος. Ο στόχος είναι να μείνει κάποιος καπαθός, να καταφέρει να είναι ενεργός στη ζωή, να διώξει την επανένταξη, να κοιτάξει τα οικογενειακά του, τα εργασιακά του, τα κοινωνικά του, τα ερωτικά του, χίλια δύο. Πώς είναι τα... πώς σας αντιμετωπίζει? Ίσως το πιο δύσκολο θέμα το οποίο θέλω να καταλάβω είναι τα στερεότυπα της κοινωνίας απέναντι σε, σε άνθρωπους που έχουν περάσει αυτή την, αυτή την περιπέτεια. Έχει αλλάξει η κοινωνία, έχει οριμάσει, είμαστε ακόμα... Πολύ πίσω. Σε σχέση με την προκατάληψη. Σε σχέση με την προκατάληψη. Το στίγμα υπάρχει. Ένας από τους λόγους που είστε εδώ είναι για να σπάσουμε το στίγμα. Είναι συγχαρητήρια για αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γι' αυτό ο δημόσιος χαρακτήρας της κουβέντας έχει αυτό το λόγο. Ότι ένα οργανωμένο κοινωνικό κράτος πρέπει να στέκεται δίπλα στους άνθρωπους που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Η πολιτική δεν μπορεί να έχει κάποια ηθική διάσταση. Δεν υπησέρχομαι στους λόγους για τους οποίους κάποιος περνάει αυτή την περιπέτεια. Βλέπω ανθρώπους οι οποίοι δοκιμάζονται και έχουν ανάγκη υποστήριξη. Και αν δεν υπάρχει κάποιο είδους παρέμβαση, αν αφαιθούν στον εαυτό τους, η κατάληξη κατά πάσα πιθανότητα θα είναι τραγική. Αλλά η προκατάληψη εξακολουθεί και υπάρχει. Και στην επόμενη γενιά υπάρχει. Το λέγαμε πριν ότι μερικούς από εμάς που έχουμε παιδιά είναι και το παιδί του Πρεζάκη. Ναι. Mm-hmm. Και τι είναι, συγγνώμη αν είμαι λίγο ομός αυτό που ρωτάω, τι είναι ο Πρεζάκιας στη συνείδηση της κοινωνίας? Τελειωμένη υπόθεση. Τι είναι η προκατάληψη, ένας άνθρωπος που δεν έχει ελπίδα να ξανακάνει τίποτα ζωή του, που δεν αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία. Ναι. Τελειωμένη υπόθεση. Καμένο χαρτί. Καμένος. Δεν αλλάξει και αργά. Δεν αλλάζει τίποτα. Εγκυλίζει. Ναι. Οπότε γιατί να το έχω εμπιστοσύνη στη δουλειά μου και πάει λέγοντας. Η απάντηση η προφανής είναι ότι μα προφανώς θα έχει περάσει όταν σε αγγιλίσει αν το αντιμετωπίζουμε έτσι. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή αν δεν το αντιμετωπίσουμε έτσι, έχει λιγότερο θα το αγγιλίσει. Επειδή δεν υπάρχει ενημέρωση. Ίσως. Σωστή ενημέρωση το πώς είναι άνθρωποι σαν και εμάς, πώς το να μας αντιμετωπίσουν μετέπειτα. Όταν στριμώγω σε έναν άνθρωπο που είναι ήδη στριμωγμένος και απογοητευμένος και έχει ένα καλό προβλήματα, δεν καταφέρνει τίποτα. Είναι σαν να πυροβολάζει έναν τραυματισμένο. Έτσι ακριβώς με το στίγμα. Υπάρχει φοβερό στίγμα. Και εσωτερικοποιημένο, δηλαδή, γιατί ο άνθρωπος που κάνει χρήση στην ίδια κοινωνία ζει. Δηλαδή, πολύ συχνά και ο ίδιος η ίδια έχει την προκατάληψη. Και καταφεύγει και βολεύεται ή μισεί τον εαυτό του και περνά έτσι δύσκολα με την, αξιοπρέπειά του και τον αυτοσεβασμό του. Πολλά παιδιά είναι απομονωμένα, μένουν μέσα στα σπίτια τους, δεν βγαίνουν καθόλου έξω. Εμείς έχουμε πάρα πολλά παιδιά που είναι στο δίκτυό μας, τα οποία κάνουν παρέα μόνο με γάτες και με ζώα. Δεν έχουν φίλους, είναι μόνο απομονωμένοι μέσα στα σπίτια του. Σε μια λογική ότι ωραία, περνάω αυτή την περιπέτεια, αλλά τελικά δεν την περνάω. Ναι. Δηλαδή αρχίζει ένας άλλος κόσμος. Δηλαδή τη απομόνωση, τη προκατάληψη. Στον κόσμο της εργασίας όμως δεν υπάρχουν. Έχει ένα ενδιαφέρον να δει κανείς πόσο τελικά και το. Γιατί όταν εμείς ερχόμαστε, μπορούμε να δώσουμε ένα μεγάλο οικονομικό κίνητο. Να πούμε ότι θα καλύψουμε. Άρχισε λίγο. Ο Βάιντ να καλύψει το 90%. Του μισθού. Άρα δίνει ένα μεγάλο οικονομικό κίνητρο. Εκεί φαντάζομαι ότι ο εργοδότης ο οποίος θα το πάρει αυτό θα πρέπει να πιστεύει όμως ότι αυτός που θα μπορούσε να λάβει τελικά, έστω και με το 10% μου αξίζει μια ευκαιρία. Ότι θα του την. Ναι, βοηθάει και το κράτος, με βολεύει και εμένα ως επιχείρηση. Παίρνω στην ουσία ένα εργαζόμενο σχεδόν
τσάμπαρα να μην του δώσουν μια ευκαιρία. Φαντάζομαι θα υπάρχει και η άλλη πλευρά. Είναι δύσκολο να συνεχίσουμε τη συνεργασία. Νομίζω. Στον κόσμο τη εργασία, στον κόσμο τη εργοδοσία. Γιατί τελικά, αν δεν ξεκινήσει τη δικιά σου δουλειά, κάπου θα βρει δουλειά. Κάπου πρέπει να πει την αλήθεια. Κάπου από κάποιο πρόγραμμα θα έρθει. Όμω θα ξέρει ποια είναι η ιστορία σου. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι μυστικό. Θα ήθελα να πω καταρχήν, πριν πάμε σε αυτό το που μα λέτε για το προηγούμενο ερώτημα. Για το στίγμα, εγώ δεν συμφωνώ. Στιγματισμένος είναι ο χρήστης όταν είναι στη χρήση από την κοινωνία. Όταν η κοινωνία, ο δίπλα σου, ο περιγυρός σου, η κοπέλα σου, η γυναίκα σου, ο εργοδότης σου διαπιστώσει ότι εσύ προσπαθείς γι' αυτό και έχεις μπει σε ένα πρόγραμμα θεραπευτικής διαδικασίας, το στίγμα φεύγει. Σου λένε και μπράβο. Το έχω βιώσει και το λέω από προσωπικής άποψης. Τώρα, όσο αφορά για την εργασία. Η εργασία συνήθως, θέμα με την εργασία έχουν οι χρήστες οι οποίοι για κάποιο λόγο στη ζωή τους παρανόμησαν, χωρίς να είναι παράνομοι, απλά αφορούσε το κομμάτι της χρήσης, και έχουν μετά τα μείον, ας πούμε, ενός ανθρώπου που έχει καταδικαστεί για κάποια αδικήματα. Και εκεί, ας πούμε, ναι, δεν μπορεί να ανοίξει, ας πούμε, αν θέλει να ανοίξει μια καφετέρια ή να εργαστεί σε ένα ξενοδοχείο ή κάποιες άλλες δουλειές που πιθανόν, ας πούμε, επειδή η ποινή αυτό που έπαθε, ας πούμε, ήταν κακουργηματικού χαρακτήρα και υπάρχουν νόμοι που απαγορεύουν, ας πούμε, σε κάποιον ο οποίος παρανόμησε για κάτι, φυλακίστηκε, βγήκε και δεν μπορεί να κάνει κάποιες συγκεκριμένες δουλειές. Δεν ξέρω πόσες είναι αυτές, 5, 10, 20. Ναι. Πάντως είναι αρκετές. Αυτό θα νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Όσο αφορά τώρα γενικότερα για την εργασία, εμείς μέσα στη θεραπεία μας γίνεται ομάδα επαγγελματικής κατάρτισης. Οι πιο πολλοί χρήστες ήταν εργαζόμενοι. Είχαν πτυχία κάποιοι, είχαν γνώσεις εμπειρικές, πρακτικές. Δηλαδή, απλά μετά μέσα στη χρήση μαθαίνεις πώς να συμπεριφέρεσαι έστω και στην εργασία σου. Και όταν τελειώνει κάποιος, είναι ένας φυσιολογικός άνθρωπος, ο οποίος μπορεί κανονικά να σπουδάσει, να εργαστεί, να διεκδικήσει δουλειές. Και γι' αυτό υπάρχει και το απόρριτο. Και γι' αυτό δεν βγαίνουμε να πούμε, ας πούμε, ότι εμείς κάποτε ήμασταν αυτό. Δεν υπάρχει λόγος, το λέει και το ίδιο πρόγραμμα. Σας πω ότι σε εμάς, σε πρόγραμμα που είμαι εγώ, που είναι το πρόγραμμα ήπιας και έγκυρης παρέμβασης, που υπάρχει στο Γεθέα Διάβαση, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι, όπως το λέει και το όνομά του, ήπιας και έγκυρης παρέμβασης, που γίνεται ίσως για άτομα που δεν είναι τόσα χρόνια στη χρήση ή τόσο βαθιά και έχουν καταφέρει και είναι μέχρι εκείνο το σημείο κάπως λειτουργικά και εργάζονται και είναι βασική προϋπόθεση από την πρώτη στιγμή να συνεχίσουν να εργάζονται. Οπότε αυτό πρώτα απ' όλα είναι πολύ μεγάλο όφελος και δώρο ότι υπάρχει αυτό το παρακλάδι που είναι για λίγα άτομα. Εσύ πώς πήγες στο ΕΚΕΔΙ, πώς το βρήκες αυτό. Πώς το βρήκα. Και εσύ κάπως το πρότεινες. Εγώ, όπως είπε και ο Νίκος, κάποια στιγμή πήρα την απόφαση μόνος μου και μπήκα στο ίντερνετ να ψάξω. Πλέον όλα γίνονται γκουγκλάροντας. Γκούγκλαρα και εγώ, πήρα κάποια τηλέφωνα και τα λοιπά κάπου. Μου είπαν όχι, εδώ κάνουμε για αυτή τη χρήση, δεν κάνουμε για αυτές τις ουσίες, πάρε εκεί τηλέφωνο. Προκατελημένος είπα, κατάλαβα, μπλέξαμε δημόσιο, πάρε τηλέφωνο εδώ, πάρε τηλέφωνο εκεί. Βρέθηκα στο ΚΕΘΕΑ, λοιπόν, παρέμβαιναν. Όπου έκανα μια πρώτη συνάντηση, όπως γίνεται, με μια ψυχολόγο εκεί του κέντρου και μου είπε ότι για την περίπτωσή σου προτείνουμε να κάνεις αυτό. Έχουμε αυτό το πρόγραμμα, η οποία και η εμπειρική παρέμβαση, στήριξη, που γίνεται μια φορά την εβδομάδα η συχνότητα, κάποιες φορές μπορεί να χρειαστεί και δύο, αλλά δεν έχει το καθημερινό που έχει πρωινή ή βραδινή. Οπότε αυτό απαιτεί από εμάς να είμαστε συνεχώς εργαζόμενοι και αν δεν είμαστε εργαζόμενοι, μείνουμε από δουλειά ή οτιδήποτε, υπάρχει, όπως πάλι είπε ο Νίκος, αυτό το πλαίσιο που είναι για τα επαγγελματικά, όπου είναι το κλαμπ εργασίας και εκεί υπάρχει ο αντίστοιχος υπεύθυνος που ορίζουμε, ας πούμε, ότι κάθε μέρα 9 με 2, ξέρεις, θα είμαι εδώ και θα ψάχνω για δουλειές, θα βλέπουμε το βιογραφικό μου, θα δούμε τι μου ταιριάζει, προς τα που να ψάξω, πώς θα πάω στη δουλειά κτλ. Υπάρχει η προκατάληψη. Σίγουρα, το ξέρουμε όλοι, δεν ξέρω πόσοι από εδώ, από τον κύκλο, είναι, εργάζονται και αν ξέρει κάποιος εργοδότης ανοιχτά ότι είναι χρήστης.
Εμένα προσωπικά δεν το ξέρω στην συνεργασία μου. Ότι ήταν. Ναι, ότι ήταν. Ή ότι είναι σε πρόγραμμα. Και ήταν από τα πρώτα πράγματα που σκέφτηκα κιόλας. Δηλαδή είπα ότι, οκ, με τη δουλειά τι θα γίνει. Κοίταξε, υπάρχει μια προσέγγιση, είναι αυτή που λες, και υπάρχει και άλλη προσέγγιση που ο εργός το ξέρει όμως. Γιατί αν μπει σε κάποιο πρόγραμμα το οποίο είναι ειδικά σε ενδιασμένο για περιπτώσεις τέτοιες, προφανώς ο εργοδότης γνωρίζει σίγουρα το πρόγραμμα, το εκδοτούμε. Ναι, από πού παίρνει, από ποιο πουλ, α το πούμε, παίρνει. Σίγουρα. Παίρνει εργαζόμενο. Νομίζω ότι αυτό που λες είναι ένα ζήτημα του. Οπότε πόσο μοιράζεται κανείς πληροφορία, δεν τη μοιράζεται, ποιος ξέρει, ποιος δεν ξέρει. Φαντάζομαι πολύ προσωπική απόφαση που μάλλον και πέρα για το πόσο θέλει να μιλήσει για το ζήτημα. Στη δική μου περίπτωση, α πούμε, εγώ είμαι σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Σε επιδότηση εργοδοτών, είναι και ανάλογα στον άνθρωπο πόσο ευαισθητοποιημένος είναι και πόσο πιστεύει αυτό. Εσύ που είπε, σε τι δουλειά είσαι τώρα. Εντάζομαι σε μια επιχείρηση με φυσικού χυμού του μοναστηράκι. Άρα. Πόσο ευαισθητοποιημένο είναι. Πώ εδέχονται οι συναδελφοί σου. Καθαρά. Πολύ καλά. Αυτό δηλαδή δεν είναι. Εγώ νομίζω ότι αυτό που λε συνεπάρχουν αυτά. Συνεπάρχει η προκατάληψη τι είναι στου άλλου. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Ο άνθρωπο έχει προκατάληψη, δεν ξέρει. Όταν αντιμετωπίζει το άγνωστο, στο Παναγία, πριζόν, τι είναι αυτό, τι θα βρω μπροστά. Όταν βλέπει έναν άνθρωπο κανονικό, λίγο να το ανοιχτεί, λίγο να του μιλήσει για την προσωπική του ζωή, για την τεράστια προσπάθεια του, θεωρώ ότι οι άνθρωποι όταν εκπαιδεύονται είναι προκατάληψη. Κάποιοι θα είναι, λίγοι θα είναι προκατάληψη. Αλλά νομίζω όμω ότι δεν είναι κάτι που όσο. Όσο γνωρίζεις έναν άνθρωπο που γνωρίζεις στην εργασία, ναι, και να σου πω κάτι σε κάθε εργασία το περιβάλλον. Μπορεί να δεις κάποιον ο οποίος να σε αντιπαθεί, να τον αντιπαθείς, δεν χρειάζεται να έχεις αυτή την ιστορία. Τύχη όταν είχα πρωτοβγεί στην επανένταξη και ήμουνα στη φάση που ψάχναμε για δουλειά και πέναγα από συνεντεύξεις και δεν ξέρω και πώς μου ήρθε και εμένα από την αλήθεια και είχα πέναγα από μια συνέντευξη σε ένα μαγαζί και λέω, να ξέρετε, λέω, είμαι και σε ένα πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ στην επανένταξη. Άκουσε. Αλήθεια. Δηλαδή με κοίταγε έτσι, μου λέει: μπράβο, αγόρι μου, θα σε πάρω τηλέφωνο. Δεν πήρε ποτέ. Όχι, βέβαια. Κάποιο άλλο μπορεί να κάνει. Και αυτό δηλαδή, σε αυτή τη φάση τώρα δηλαδή, μπορείς... Έχει να κάνει, γιατί θα μπορούσε κάποιο να πει. Να το εκτιμήσει. Κοίταξε να δει αυτό για μένα, αν έχω 50-20 φίλου που έχουν τηρήσει χαρακτηριστικά, και ένα από του 50 έχει αυτή την ξεχωριστή ιστορία. Μπορεί σε κάποιον να πει κάτι που λέει αυτό για τι δυνατότητε του, για την επιμονή του. Για την προσαρμοστικότητά του. Δηλαδή, αυτό που λες ότι για κάποιους μπορεί να είναι στερεότυπο και μειονέκτημα, κάποιος άλλος μπορεί να είναι εξαίρεση. Αλλά μπορεί να το δει είτε ως ανθρωπιά, δόξα τω Θεώ, δεν νομίζω ότι έχει εξαφανιστεί η ανθρωπιά από την κοινωνία, να δώσω μια ευκαιρία, ή να πει κάτι σε μου. Εδώ πέρα μπορώ να δω και κάτι το οποίο πραγματικά να ξεχωρίζει αυτός ο άνθρωπος για αυτούς τους. Ο εργοδότης μου τώρα, που είμαι, δηλαδή, βασικά είναι η δουλειά που βρήκα μετά την, όταν βγήκα στην επανένταξη. Ξέρει τα πάντα για μένα. Και με εκτιμάνε για αυτό που είμαι. Απλά αισθάνομαι τυχερός που έπεσα σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Γιατί και εγώ το άφησα να με εμπιστευτούν, να με γνωρίσουν σαν άνθρωπος τι είμαι, και μετά το είπα, ας πούμε. Και ίσως έχεις και την αίσθηση ότι που σίγουρα βάζει κάποια παραπάνω πίεση. Ότι ναι, πρέπει να είμαι διπλά προσεκτικός, διπλά επίμονος. Δεν καταλαβαίνω τι ακούω, ξέρεις γιατί, αλλά φαντάζομαι ότι και όταν λες έχουμε δυσκολία να βρούμε δουλειά, βρήκαμε μια δουλειά, είναι μια ευκαιρία, δεν πρέπει να τη χάσουμε. Άρα αυτό δημιουργεί ένα θετικό κύκλο. Εσύ προσπαθείς παραπάνω, ο εργοδότης ξέρει ποια είναι η ιστορία σου και μετά δημιουργείται και ένας δεσμός εμπιστοσύνη που σου δίνει τη δυνατότητα να ξαναφτιάξει τη ζωή σου, να προχωρήσει και να κοιτάξει το μέλλον με αισιοδοξία. Εκτός από τη δουλειά, όταν κανείς βγαίνει από αυτή τη διαδικασία, ανακαλύπτει άλλα ενδιαφέροντα, αυτό που λες, τέχνη, αθλητισμός ίσως, πράγματα τα οποία είναι σημαντικά για να μπορέσει να διευρύνει τον. Και αυτό είναι ο βασικός παράγοντας για όλα τα. Προγράμματα και θεά, δηλαδή ήδη από την κοινότητα υπάρχουν τα δημιουργικά που φτιάχνουν τα παιδιά, τα μουσικά όργανα, φτιάχνουν κεραμικά, μουσικές ομάδες θεάτρου,
Δηλαδή είναι μια πλαισιωμένη θεραπεία, δεν είναι μπαπ αυτό, θεραπεία και τι έγινε, είσαι καθαρός και αυτή η εβδομάδα πήγε έτσι. Έχει και όλα αυτά τα παρακλάδια που κάνεις μες την εβδομάδα σου και σου δίνουν χώρο να διοχετεύσεις ενέργεια, να δημιουργήσεις, να εκτονωθείς, να ηρεμήσεις το μυαλό, να ξεφύγει όλο αυτό. Δεν είναι δηλαδή αυτό που σας είπα, ότι βρισκόμαστε και κάνουμε αυτό και τελείως. Και νομίζω είναι και εξίσου σημαντικό για όσα παιδιά έκαναν κάτι που φροντίζουμε το χώρο εμείς οι ίδιοι με τα χέρια μας και το στηρίζουμε και είναι το σπίτι μας. Όλα αυτά είναι τα πιο σημαντικά ίσως και από τη θεραπεία και όλα αυτά που μας μαθαίνουν και την ευθύνη μας και πώς να σταθούμε και γι' αυτό πάντα από όσους ξέρω τουλάχιστον εγώ από τη διάβαση στις δουλειές είτε το ξέρουν είτε δεν το ξέρουν πάντα έχουν δείξει το καλύτερο πρόσωπο σε αυτό που είναι. Η δικιά σου εμπειρία... Θα ήθελα να μου επιτρέψετε μία παρέμβαση. Ναι. Γιατί ακούω τους κύριους εδώ και είναι πανευτυχείς, τα έχουν καταφέρει, είναι πολύ επιτυχημένο το πρόγραμμα. Προφανώς είναι οι πολύ επιτυχημένες περιπτώσεις και τους συγχαίρω και μπράβο του. Μόνο που θα ήθελα να σας ζητήσω, κύριε Μητσοτάκη, να, αφού νοιάζεστε τόσο για το στίγμα και γι' αυτό, να ανοίξετε λίγο το μάτι σας και προς τους υπόλοιπους, οι οποίοι κάνουν το άλλο είδος θεραπείας. Εκείνοι κι αν έχουν, είναι χτυπημένοι από το στίγμα. Να σας το παρουσιάσω σαν ένα διαβητικό που έχει τον διαβήτη που τον παθαίνει σε επίδυση κακό παιδάκι και τρως πολλά γλυκά. Και πρέπει να ζήσει τη ζωή του παίρνοντας ένα φάρμακο και είναι σταθεροποιημένος. Και πηγαίνει στον Οκανά, ο οποίος είναι ισότιμος με το Κεφτιάνο, ξέρετε τόσο αν μας αρέσει, δεν μας αρέσει το ένα πρόγραμμα ή το άλλο. Και επί χρόνια που κάνουν ουρολεψίες, δεν έχει κάνει καμία υποτροπή, μόνο που παίρνει ένα φάρμακο. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες εργάζεται. Μπορεί να ξέρει, να μην ξέρει, ο εργοδότης. Συνταγογραφείται. Και συνταγογραφείται, παίρνει το φαρμακό του χωρίς να πρέπει να το μάθει η γειτονιά και ο εργοδότης του κτλ. Αυτό είναι το ένα που θα ήθελα να σας ζητήσω λιγάκι να δείτε και αυτό. Γιατί κύριοι είναι πέντε, είναι πανευτυχείς, θα μπορούσαν να μιλάνε όλοι για το πρόγραμμά τους και έχει χαρά να τους ακούμε. Αλλά υπάρχει και το άλλο. Επίσης, ήθελα να πω, ήμασταν το πρωί στον Ξενώνα. Και ένα από τα προβλήματα που έχουν οι άνθρωποι, και έχουν πάρα πολλά, όπως ξέρετε, είναι χρήστες και τα λοιπά, είναι η πλήξη. Και έλεγα, όπως υπάρχει, δεν ξέρω αν το σχεδιάζει, ποιο είναι το σχέδιο, αλλά όπως υπάρχει η επιδότηση εργασίας, μήπως υπήρχε ένας τρόπος να υπάρχει και ένα είδος επιδότησης εκπαίδευσης. Υπάρχουν επαγγέλματα που ειδικά με τα κομπιούτερ μπορεί να μην τον δει καν ο άλλος. Τώρα με το πόσο προχωρημένη είναι η τηλεκατάσταση. Ξέρετε ότι εμείς έχουμε τώρα μία. Υπάρχει πια πρόγραμμα. Έχουμε την Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών. Η Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα το βρείτε στο διαδίκτυο, είναι δωρεάν. Είναι μέσα στο gov.gr, στην διαδικτυακή πύλη του Δημοσίου, στην οποία έχουμε συγκεντρώσει παραπάνω από 220 δωρεάν προγράμματα. Γενικής και ειδικής τοπιμόρφωσης, το οποίο τελείως ωραία. Μπορεί κάποιος να μπει, να σύγχρονο, να το παρακολουθεί όποτε θέλει. Παίρνει όποια επιμόρφωση θέλει. Αλλά προφανώς εδώ πέρα μιλάμε για κάτι πιο στοχευμένο και πιο σχεδιασμένο. Να σας πω και γιατί, ναι, γιατί και ίσως να απαιτεί και μια πιο προσωπική επαφή αυτού του είδους. Ίσως απαιτεί και λίγο να ξέρει ο άνθρωπος ότι αυτό που θα μάθει θα βρει και μια δουλειά. Ναι. Δηλαδή λίγο να υπάρχει ένα πρόγραμμα. Επίσης, επειδή είπατε για ίντερνετικό, είναι καταπληκτικό, ρωτήσαμε, ο συνεργάτης μου Χρήστος ρώτησε. Στον Ξενώνα λοιπόν υπάρχει ένας υπολογιστής. Και μας είπε ο κ. Κομισίδης που τον βλέπουμε και επικοινωνούμε πολύ ωραία και είναι καταπληκτικός ο εθνικός συντονιστής. Λέει, ζητήστε κάποιος να δωρήσει έναν υπολογιστή. Τόσα άτομα εκεί μέσα. Κανείς δεν σκέφτεται ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα τους βοηθούσε στον Ξενώνα. Στον Ξενώνα τον αστέγουν, δεν είναι. Αστέγουν, Χριστό. Ξέρετε, λέω στο Ιωνίς. Δηλαδή υπάρχουν και εκεί ελλείψεις που εμείς λέμε υπολογιστή, αλλά ο Χρήστης στον δρόμο. Το βλέπει αυτό σαν κοινό. Εμείς λέμε ένα iPad και είναι τίποτε. Αλλά και ταυτότητα δεν έχουμε.
δεν έχετε ταυτότητα. Σήμερα ο άλλος μου έλεγε, δεν έχει ούτε τίποτα, ούτε όνομα τα λέγανε. Αυτό που λέτε είναι αλήθεια. Τα παιδιά εδώ πέρα είναι προνομίους. Και φαντάζομαι ότι πάντα και μέσα σας ξέρετε ότι είστε αυτοί που τα κατάφερα. Και θα υπάρχουν κι άλλοι. Και ξέρετε, φαντάζομαι, που δεν τα εντάξει, η μάχη όμως δεν είναι κάτι που τα κατάφερες και τελείωσε. Συνεχίζεται για μια ζωή. Συνεχίζεται για πάντα. Δεν είναι απεξάρτητη, δεν τελειώνει. Ξέρετε, αυτό που λέγατε πριν. Γι' αυτό υπάρχει αυτή τη βήτα. Και γι' αυτό και κάποιοι είναι αυτό που λέτε. Κάποιοι χρειάζονται την υποστήριξη, κάποιοι μπορούν να το κάνουν χωρίς. Χωρίς φάρμακα. Να σας πω κάτι για τα προγράμματα που είχαμε στην Βίκια παλαιότερα. Τα προγράμματα επιδότηση εργοδοτών. Μόλις τελείωσε η επιδότηση, του διώξανε. Και μετά κάνανε ριλάψη, δηλαδή ξαναπέσανε πάλι. Βέβαια, αυτό στη δικιά σας την περίπτωση φαντάζομαι. Μπορεί και να το πιο πιθανό να μην ισχύσει αν είσαι ευχαριστημένο. Δηλαδή, αυτό λέω. Αν είναι μόνο πάω να πάρω να καλύψω, να κάνω μια αβαρία, στο πούμε, να πάρω κάποια λεφτά ή να μην πληρώσω κάποιον εργαζόμενο. Αλλά αν ο εργαζόμενο είναι καλό και να τα καταφέρει, γιατί μετά όταν τελειώσει το πρόγραμμα να μην τον κρατήσω. Και φαντάζομαι ότι αυτό εξάρτηται, σου λέω, από τι θετικέ περιπτώσει είναι αυτέ. Γι' αυτό και έχει σημασία τα προγράμματα αυτά να είναι καλά σχεδιασμένα και ναι, θα υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις. Αλλά φαντάζομαι ο σκοπός εδώ αναγνωρίζουμε απόλυτα ότι σε ένα πρόβλημα το οποίο είναι τόσο δύσκολο, ο σκοπός είναι να μεγαλώσει το ποσοστό επιτυχίας. Έτσι δεν είναι. Mm. Κάθε φορά που κάποιος άνθρωπος δεν τα καταφέρνει, ή κάθε ζωή που χάνεται τελικά, κάθε ζωή που καταστρέφεται, είναι μια τραγωδία. Αλλά εμένα αυτό που θα με ενδιαφέρει είναι να δω πολύ ωραία πού είμαι. Ποια είναι τα πραγματικά μου δεδομένα, ποιοι είναι οι δείκτες με τους οποίους μετρώ τελικά την επιτυχία μου στην αντιμετώπιση του ζητήματος των ναρκωτικών, τι πρέπει να κοιτάω. Και τελικά, βάζοντας κάποιους συγκεκριμένους στόχους, να δω πώς κινούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Και προφανώς ο πρώτος στόχος που θα έβαζα, δηλαδή οι δύο πρώτοι στόχοι που θα έβαζα εγώ είναι: έχω νέους χρήστες. Άρα τι κάνω στην πρόληψη, πόσα νέα παιδιά, πόσοι άνθρωποι πέφτουν στο πρόβλημα και τι μπορώ να κάνω για να το περιορίσω αυτό. Και μετά από τη στιγμή που έχει δημιουργηθεί το πρόβλημα, πόσο πετυχημένος είμαι στην αποκατάσταση και στην επανένταξη. Και φυσικά στο να μην επανένταξη ορίζω στο να λύσεις οριστικά το πρόβλημα, να μην ξανακυλήσεις, να μην ξαναπέσεις. Αυτή τη στιγμή, αν έπρεπε να ρωτήσω εσάς και να γυρίσω λίγο στο κομμάτι έτσι της πρόληψης, με τη δικιά σας εμπειρία, τι δουλεύει στην πρόληψη τελικά? Γιατί προφανώς ο καθένας έχει τη δική του προσωπική ιστορία και τους δικούς του προσωπικούς λόγους που μπορεί να κυλήσει προς οποιαδήποτε εξάρτηση. Άλλοι είναι ασφαλωτικά, άλλοι είναι στο αλκοόλ, άλλοι μπορεί να είναι τυχερά παιχνίδια, τζόγος, οτιδήποτε. Δηλαδή δεν είναι ο εθισμός, έχει, όπως το ξέρετε, πολλές εκφάσεις. Αλλά στην περίπτωση του ναρκωτικού, σε επίπεδο πολιτείας τώρα, που πρέπει να σχεδιάσει οριζόντια προγράμματα, τι θα δούλευε περισσότερο για εσάς? Δηλαδή, αν έπρεπε να γυρίσει κανείς το ρολόι του χρόνου πίσω και να σκεφτεί, να θυμηθεί τον εαυτό σας πριν αρχίσετε. Ή όταν αρχίσατε που δεν σας έπιασε κάποιος στην αρχή, ας πούμε, πριν εθιστείτε. Εγώ θεωρώ πάλι ότι έχει να κάνει πάρα πολύ με τις δημιουργικές δραστηριότητες τις οποίες μπορεί να κάνει ένα παιδί στην παιδική ηλικία, στην προεφηβική ηλικία και στην εφηβεία. Πάρα πολύ θεωρώ ότι θα βοηθήσει αυτό στο να είναι λιγότεροι άνθρωποι οι οποίοι θα μπαίνανε στη χρήση. Μιλάμε για κάποιον πάντα που δεν πριν μπει στη χρήση, έτσι. Αυτό θα βοηθήσω πάρα πολύ, πιστεύω. Δηλαδή, παίρνοντας χαρά και ικανοποίηση τα μικρά παιδιά μέσα από δραστηριότητες που μπορεί να είναι μια μουσική, ένα θέατρο, μια ζωγραφική, ένας αθλητισμός, οτιδήποτε τέτοιο. Ναι, για μένα εγώ συμφωνώ απόλυτα, γι' αυτό ρώτησα για τα πολιτιστικά και για τα αθλητικά, διότι ο άνθρωπος που είναι απασχολημένος με άλλα πράγματα που του αρέσουν, μάλλον έχει λιγότερο αυτό να ζητήσει μια πιο τεχνητή ικανοποίηση. Τελείως πολύ δυνατή, αλλά πολύ προσωρινή και πολύ προβληματική που προσφέρουν οι ουσίες και τα ναρκωτικά. Ναι, εγώ θυμάμαι,
ήμουν στην Αμερική. Νομίζω ότι υπάρχει πάντα και μια. Υπάρχουν επικοινωνίες και καμπάνιες, α το πούμε. Μπορεί να είναι πάρα πολύ δυνατές αν είναι σωστά συνδυασμένες. Εγώ ακόμα και τώρα δεν. Θυμάμαι. Πάμε στην Αμερική. Τι? Just say no. Όχι, το just say no και το είχε μια, ένα τηγάνι. Λοιπόν. Και έλεγε, αυτό είναι το this is your brain, αυτός είναι ο εγκέφαλός σου. Και μετά έπεφτε ένα αυγό, πάνω στο τηγάνι, και έλεγε this is your brain on drugs. Λοιπόν, αυτή τη θυμάμαι 35 χρόνια μετά. Θυμάμαι στο μυαλό μου πάρα πολύ. Ναι, στην Αμερική τώρα λέτε. Στην Αμερική, που έχει άλλα, που και η Αμερική αν έχει προβλήματα. Αλλά εμένα, στο πούμε, αυτό με ακούμπησε. Μπορεί κάποιος άλλος κάποιος άλλος ήταν τελείως να μην τον... Ξέρετε ότι για κάποιους αυτό είναι ελκυστικό για κάποιους, ναι. Δηλαδή υπάρχει ένα ποσοστό στο οποίο όλα αυτά το just say no και λοιπά, στο οποίο λειτουργεί εντελώς ανάποδο. Το ζήτημα δεν είναι να μην πάρει ναρκωτικά κάποιος, είναι σαν να λέτε να μην πιει αλκοόλ σε κάποιους τύπους. Το θέμα, λοιπόν, τίτλοι που η κοκαίνη, εγώ σας θυμίκομαι, η κοκαίνη είναι σε κάθε πάρτι. Το θέμα δεν είναι να μην πάρει κάποιος, είναι να μην εθιστεί, να μην βρεθεί στον δρόμο. Και ποια είναι η γραμμή όμως αυτή? Θα σας πω, εκεί είναι τα ενδιαφέροντα. Δηλαδή, αυτό για μένα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Διότι, δηλαδή, και πώς μεγαλώνεις τα παιδιά σου. Θα μεγαλώνεις τα παιδιά σου λέγοντας σου δίνω βαθμούς ελευθερίας. Αλλά αυτό είναι νόμο, δεν θα το κάνεις ποτέ, γιατί αν το κάνεις μία φορά μπορεί να κυλήσεις ή απλά θα έχεις το ανάποδο αποτέλεσμα. Αλλά ποια είναι η γραμμή εκείνη η οποία χωρίζει το να δοκιμάσεις από το να εθιστείς. Πολύ και στην καλή εντός εισαγωγικών κοινωνία. Το ερώτημα είναι, εμένα αυτό είναι που με φοβίζει. Νομίζω ότι αυτό που με φοβίζει είναι ότι ποτέ δεν ξέρεις πώς βιοχημικά ο κάθε οργανισμός θα αντιδράσει. Είναι βέβαιο ότι θα υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να κάνεις μία φορά και να εθιστείς και άλλες περιπτώσεις όπου θα κάνεις 50 φορές και δεν θα εθιστείς. Εντάξει, μην κινδυνεύουμε. Κάθε γιατρός θα μας πει ότι πρέπει να πάρει και να εθιστείς σωματικά. Πρέπει να πάρεις χι φορές και μάλιστα πολύ συγκεκριμένες ποσότητες και μεσηκώς. Τώρα αυτό δεν είναι του παρόντος, αλλά τα ναρκωτικά. Ήταν μια εφεύρεση του Narcotics Act πριν 100 χρόνια. Η Αμερική έκανε ένα νόμο και έβαλε σιγούρβουλε όλα. Μην το συζητήσουμε αυτό. Αυτά είναι λίγο θεωρίουλες. Αλλά να μιλάμε σοβαρά. Ο εθισμός συνήθως εθίζεσαι όταν υπάρχουν πολλές αιτίες στη ζωή σου. Δεν είναι σχέδια ουσία. Πολλά πράγματα πάνε στραβά και πολλά. Είναι σαν μια καψούρα. Όταν τα πράγματα πάνε καλά, δεν γίνεσαι ο τρελός που πάει και πάει παράθυρο. Θέλει πολλά. Όλοι αν κοιτάξουμε τη ζωή. Πάντως έχει μια σημασία να ακούμε, και τους ανθρώπους που έχουν περάσει αυτή τη διαδικασία του. Ποια καμπάνια, τι δουλεύει στο κομμάτι της ενημέρωσης και τι δεν δουλεύει. Εγώ πιστεύω καταρχήν ότι υπάρχουν άνθρωποι αυτοί που δοκιμάζουν και δεν ξαναδοκιμάζουν. Και υπάρχουν άνθρωποι που δοκιμάζουν και εξαρτούνται. Αυτό έχει να κάνει με τα βιώματα του καθενός. Είναι πολύ πιο σύνθετο. Είναι πολύ πιο σύνθετο, δεν μπορούμε να το αναλύσουμε τώρα. Είναι πολύ πιο σύνθετο. Είναι βέβαιο ότι αν όλοι με το που δοκιμάζαμε μία φορά εθιζόμασταν, τότε ένα πολύ μεγάλο. Όπως υπάρχουν και άνθρωποι που με συγκεκριμένη κρίση έχουν πεθάνει και άλλοι έχουν συνεχίσει. Είναι λίγο σχετικά αυτά. Και έλεγε όμω δεν εδώ. Και θέλω να προσθέσω κάτι με αυτό που έλεγε ο Παναγιώτης πριν, ότι για την πρόληψη, α πούμε, άμα έχει γήπεδα ποδοσφαίρου και να είναι ελεύθερη πρόσβαση, να μπορεί να πάει. Όχι να πληρώνει κάποιος για να πάει να παίξει ποδόσφαιρο, γιατί είναι κάποιος που μπορεί να μην έχει δυνατότητα. Δηλαδή να υπάρχει η επιλογή στον νέο να κάνει κάτι διαφορετικό και να ασχοληθεί με κάτι δημιουργικό, όχι να στραφεί στα ναρκωτικά. Ναι. Νομίζω ότι για μένα αυτό ίσως ως ένα οριζόντιο κανόνα μου φαίνεται πολύ προφανές ότι όσο πιο πολλές δυνατότητες έχεις να κάνεις άλλα πράγματα, γιατί αυτό πάλι αφορά οριζόντιες πολιτικές. Το πόσο δύσκολο μπορεί να είναι το περιβάλλον του καθενός στο σπίτι του, αυτό που λες, τη βιώματα που έχει ο καθένας, αυτό είναι πολύ δύσκολο να μπορείς να το. Αλλά το να έχεις όμως ένα πλαίσιο στο σχολείο, κάνεις συμβουλευτική, κάπου να μιλήσεις, να ξέρεις ότι στην αρχή κάποιος θα σε ακούσει, αυτό και πάλι έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί δεν πας από το άλφα στο μέλλον.
Περνά από πολλά στάδια για να φτάσει στο σημείο να είσαι, να είσαι σε ένα βαθμό εξάρτηση, όπου να είσαι χρήστη εξαρτημένο με το πρόβλημα όπω το, το έχετε βιώσει όλοι σα. Και η ενημέρωση είχε να κάνει με το στίγμα που λέγαμε πριν. Ότι άμα υπάρχει και σωστή ενημέρωση στα σχολεία ή οπουδήποτε, έτσι απομακρύνεται και το στίγμα προς το, τον χρήστη. Άμα έχει ενδιαφέροντα, θα κόψει και τα φάρμακα και τα, χάπια και τα ναρκωτικά και όλα. Όμω σε αγκαλιάζει η ζωή και σε πιάσει και έχει και ένα παιδάκι και σε γεμίζει με αυτά τα πράγματα. Δεν χρειάζεται τίποτα. Ναι, νομίζω το καταλαβαίνω απόλυτα. Το λες, αλλά μερικές φορές οι ιστορίες αυτές φαντάζομαι κουβαλάνε και δύσκολες οικογενειακές περιπέτειες, τις οποίες πρέπει να ξεπεράσει για κανείς και στερεότυπα μέσα στην οικογένεια. Αλλά η ζωή είναι πολύ ωραία και δύσκολη. Έδωσα ένα, χάρισα ένα βιβλίο στην, στην κόρη μου, η οποία είναι 17, το οποίο είναι από αυτά τα, βιβλία, τα self-motivation. πολύ παλιό, πολύ παλιό βιβλίο, χρωμένο στα αγγλικά εδώ και, και 40 χρόνια. Το οποίο ξεκινάει με μια πολύ απλή πρόταση, είπε ότι η ζωή είναι δύσκολη. Για να γνωρίσει ότι η ζωή είναι δύσκολη, τότε θα τη δεις μέσα από μια, μέσα από μια διαφορετική ματιά. Πάντως, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω. Ήταν πολύ, πάρα πολύ διαφορετική για μένα η κουβέντα. Έμαθα πολλά πράγματα. Και εννοείται ότι θα, προβάλλουμε μόνο αυτά τα οποία μας είναι χρήσιμα για να αναδείξουμε το βασικό ζήτημα ότι δεν υπάρχει, δεν υπάρχει στίγμα, δεν υπάρχει προκατάληψη. Σε αυτό το γραφείο μπαίνουμε όλοι και είμαστε ανοιχτοί σε όλους, πόσο μάλλον σε αυτούς οι οποίοι αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες. Οπότε αυτό μη σας προβληματίζει καθόλου. Και με βοηθήσατε πολύ πάντως στο να καταλάβω πράγματα καλύτερα. Και εύχομαι πραγματικά κάθε επιτυχία προσωπικά. Και ούτως ή αλλιώς και με τον Γιώργο τα κουβεντιάζουμε πολύ, πολύ τακτικά και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε πράγματα για να κάνουμε, ειδικά για αυτούς οι οποίοι είναι 1, 2, 3, 5 στάδια πίσω από αυτούς οι οποίοι τα κατάφεραν, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το πτήσεις αυτούς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι μας δέχεστε. Να το ξέρετε δηλαδή για μας, νομίζω ότι το έχουμε συζητήσει και έξω, όχι μόνο μπροστά σας. Είναι πολύ σημαντικό. Για μένα είναι το ανέλπιστο και μου το είπαν οι συνεργάτες μου, το έλεγα πριν στον κύριο Σταμάτη και μου έλεγε να σας το πω. Το είπα στον συνεργάτη μου στον Άγγλο και μου λέει: εγώ δεν υπήρχε περίπτωση να δω πρωθυπουργό. Και εκεί το αντίστοιχο δίκτυο είναι υπέρπολη, δεν είναι όπως εμείς που αγωνιζόμαστε. Έχει χρήματα, έχει ανέσει, αλλά δεν υπάρχει. Κάνετε κάτι, ανοίγετε μεγάλο δρόμο. Εμείς δεν έχουμε. Να δω μήπως τρομάξετε. Δεν ξέρω μήπως κάνετε πίσω. Δεν επιτρέπετε. Κλείνοντας, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και για όλους μας και για αυτούς που έχουν προχωρήσει και τα λοιπά και για το θέμα της κρίσης και για το στίγμα, αλλά πιο σημαντικό για μένα είναι από αυτό που φτιάξαμε σήμερα και αυτό που θα φτιάξουν τα παιδιά και όλη η ομάδα που είναι υπέροχη και μια ωραία εικόνα και ένα ωραίο βίντεο και όλα ωραία στα social, να γίνει και κάτι παραπέρα, να γίνει και μια ουσία. Γιατί φοβάμαι ότι όπως και πολλοί από εμάς μέσα στη χρήση είχαμε μια καλή εικόνα, αλλά το βράδυ που πέφταμε να κοιμηθούμε είχαμε πολύ μαύρο, πολύ σκοτάδι, πολύ σάπιο, πολύ κενό. Φοβάμαι μην μείνουμε μόνο στην εικόνα και υπάρχει μετά το σάπιο και η πιάτσα και το κενό. Φοβάμαι ότι δεν θα γίνει τίποτα με την πρόληψη και την ενημέρωση. Φοβάμαι ότι θα καταστρέφονται άνθρωποι και άλλοι θα πλουτίζουν, σπίτια θα διαλύονται, αξιοπρέπειες θα πέφτουν στα πατώματα και απλά θα έχουμε φτιάξει πολύ ωραία βίντεο για το tweet. Θα έχουμε κάνει εμείς μια προσπάθεια σαν και θεά, εσείς σαν ομότιμοι και θα είναι μέχρι εκεί. Χαίρομαι πολύ το λες αυτό, γιατί όπως είπα, η επικοινωνία έχει εντοπίσει μία αξία μόνο, το συμβολισμό της. Όχι για να πάρουμε πόντους, ούτε για να διαμορφώσουμε μία εικόνα. Και νομίζω ότι όλοι μπορούμε να καταλάβουμε και πότε κάτι γίνεται για την και πότε κάτι γίνεται για την ουσία. Η ουσία είναι αυτή που λες. Και η ουσία είναι ότι αυτές οι σκοτεινές διαδρομές θα εξακολουθούν να υπάρχουν γιατί είναι ένα πάρα πολύ σύνθετο
Το ερώτημα, η πρόκληση είναι πώς θα τις μειώσουμε. Πώς θα τις εμφανίσουμε. Είχαμε μιλήσει και ήταν μεγάλη υπέρβαση για μας όταν μιλήσαμε μας για πρώτη φορά για τους χώρους ενδεχόμενης χρήσης. Με τα υπέρ τους, τα κατά τους, τη συζήτηση η οποία γίνεται. Μ' αρέσει τα λίγα προβλήματα. Πώς μάλλον προβλήματα που έχουν να κάνουν με ανθρώπους. Και επιμένουμε ότι η δουλειά μας είναι πρωτίστως να είμαστε και κοντά σε αυτούς οι οποίοι έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Και μερικές φορές η δουλειά μας είναι όπως ένα σύστημα υγείας, ξέρεις, αφιερώνει πολύ περισσότερους πόρους σε λίγους που το έχουν ανάγκη, στους χρόνια πάσχοντες. Υπάρχει όλους τους υπόλοιπους. Σε ένα τρόπο και η πολιτική πρέπει να στέκεται και να εστιάζει περισσότερο και να αφιερώνει περισσότερη ενέργεια και να έχει και τους ανθρώπους που έχουν το προσωπικό ενδιαφέρον για να μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτών που έχουν τη μεγαλύτερη ενέργεια. Και ευτυχώς έχουμε ανθρώπους και στο επιτελείο μας οι νοιάζονται πραγματικά. Για να υπάρχει μια εισαγωγή. Αυτά τα προβλήματα που νοιάζουν εδώ, αν δεν σε κουμπάνε και λίγο, αν δεν σε ταράζουν και λίγο, αν δεν σε στεναχωρούν και λίγο, μάλλον δεν τα λύσεις. Δηλαδή, μάλλον εκεί είναι πολύ. Αν ασχολείσαι με την πολιτική ή την κοινωνική πολιτική, θα πρέπει η κοινωνική πολιτική πρέπει να κάποιο πρόβλημα. Πρέπει να σου στείλει το σώμα. Γιατί αλλιώς δεν θα ασχοληθείς. Για μένα είναι ο βασικός λόγος για να ασχοληθείς. Για να κάνεις τον κόσμο λίγο καλύτερα. Θα πρέπει να σου στείλει να είναι λίγο καλύτερα. Πρέπει να σου στείλει λίγο το σώμα. Και θέλω λίγο να σας τονίσω την προσοχή για την πρόληψη και την ενημέρωση. Δεν υπάρχει πρόληψη. Υπάρχει ελάχιστη πρόληψη από το ΚΕΘΕΑ, από κάποιες δεν υπάρχει, δεν υπάρχει πρόληψη. Δεν υπάρχει μια συμβουλευτική σχολεία. Δεν υπάρχει μια συναισθηματική εκπαίδευση, μια ψυχοεκπαίδευση. Είναι όλα τα κενά του έφηβου που σε αυτή την ηλικία ξεκινάει και αρχίζει μια τρύπα. Και ποδόσφαιρα υπάρχουν και ομάδες και καλλιτεχνικά και αγγλικά και χιλιαδιό. Υπάρχουν πράγματα. Αλλά υπάρχει ένα μεγάλο συναισθηματικό κενό. Υπάρχει μια πίεση από τα αγγλικά, τα γαλλικά το πιάνουν τις Πανελλήνιες και υπάρχει ένα συναισθηματικό κενό που χωρίζουν οι γονείς, που διαλύεται ένα σπίτι, που κάποιος πεθαίνει, που κάτι γίνεται και πέφτει εκεί. Ναι, άλλος έχει άλλο σθένος, άλλη προσωπικότητα, άλλος λέει ναι, άλλος λέει όχι. Αλλά είναι αυτό το συναισθηματικό κενό. Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα, γιατί αναφέρεσαι σε ένα θέμα το οποίο έχει τεράστια σημασία και έχει να κάνει με την εφηβεία. Και τα παιδιά που μεγαλώνουν και με το ψυχικό κόσμο. Ένα πρόγραμμα που κοιτάξαμε και εξετάσαμε τώρα με έναν πολύ σοβαρό άνθρωπο στην Αμερική, γιατί με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, είναι οι ψυχολογικές επιπτώσεις της πανδημίας αυτές τις ηλικίες. Γονείς μπορεί να λένε δεν έχει τίποτα στο πούμε, αλλά για ανθρώπους που πιέζονται, ζορίζονται, μπορεί αυτό το πράγμα να είναι το tipping point, η στιγμή εκείνη που θα πας από το να είσαι OK. Στο στάδιο που δεν είσαι και δεν είναι αρκετά τα ποιοτικά, είναι όλων των ειδών τα ψυχολογικά. Σε όλες τις ηλικίες. Πραγματικά είναι στην ουσία και μια έκφανση ενός σύνθετου προβλήματος που έχει να κάνει με τον ψυχικό κόσμο και τα ψυχικά ταμπού. Ούτε τα ψυχικά ταμπού είναι στη χώρα μας, όπως θα έπρεπε. Και αυτά αντιμετωπίζονται ακόμα με στερεότυπα και με προκαταλήψεις. Εμείς όμως όταν πήραμε την απόφαση να αποδέσουμε το Τσιγάρο και κάναμε μια καμπάνια του ψυχαλού που μας έδωσε σε τρελή, δεν μπορεί να δουλέψει ποτέ αυτό το πράγμα. Πετύχαμε αυτόν τον στόχο και βάζουμε τώρα μπροστά ένα πολύ οργανωμένο σχέδιο ενημέρωσης για να μην φτάσουμε στο σημείο να πρέπει να απαγορεύουμε στον άλλον να καμνίζει στο μαγαζί και να καταλαβαίνει ο ίδιος τις επιπτώσεις. Και ναι, έχουμε αλλάξει και το ρόλο πρόγραμμα τώρα στα σχολεία. Είναι το τελευταίο νομοθέτημα και προσθέτουμε αρκετές ώρες για αντικείμενα. Γνωστικά αντικείμενα τα οποία ήταν έξω από το πρόγραμμα του σχολείου, δεν είναι μόνο να μαθαίνει αρχαία χημεία και βιολογία. Είναι για να γίνει υπαλληλό πολίτη, να μαθαίνει πολιτική προστασία, να μαθαίνει ζητήματα δημόσια υγεία μέσα στα οποία είναι προφανώ και το ζήτημα τη πρόληψη από ένα από τα χειρότερα πράγματα που μπορεί να συμβούν, που είναι να καταλήξει να είσαι εξαρτημένο, εξάρτηση από οτιδήποτε, αυτό που λέμε από τον τζόγο, γιατί δεν έχουμε εξάρτηση από τα ηλεκτρονικά. Πολλά, πολλά προβλήματα, σύνθετα προβλήματα και το σχολείο πρέπει να το δούμε μέσα από μια άλλη ματιά που να ενισχύει και αυτό το κομμάτι. Και βέβαια πρέπει να σας πω ότι εγώ δεν θέλω να υπάρχει πιο πιστική ιστορία και πιο πιστική μεταφορή του μηνύματος από τους ανθρώπους οι οποίοι πέρασαν από την κόλαση, βγήκαν στην άλλη μεριά
και είναι τεθειμένα με τον συνεδριαστό. Μπορεί να μην είναι όπλοι. Μπορεί να μην θέλουν όπλοι, το καταλαβαίνω. Σίγουρα θα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θα θέλουν να μοιραστούν αυτή τους την εμπειρία. Η εμπειρία δεν είναι απλά μια διαδρομή προσωπικής γενναιότητας. Στη μία, στην άλλη μορφή, όλα θα έρθουν γενναιότητα για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Ξεκινώντας από το να δεις μέσα στο σχήμα, δεν πάει άλλο, κάτι πρέπει να αλλάξει. Η αλλαγή πάντα είναι δύσκολη, πόσο μάλλον όταν έχεις αυτό το βαθμό της βιοχημικής εξάρτησης που την κάνει δύσκολη στην πράξη, όχι μόνο στο μυαλό. Άρα το να βρούμε ανθρώπους που μπορούμε να πούμε αυτή την ιστορία, όπως πάρα πολύ ωραία την είπες. Μισό, αν σας ακούγανε, παιδιά, να λες έτσι την ιστορία και το βίωμά σου, θα σας ακούγανε πολύ περισσότερο από ό,τι θα ακούσουν. Άρα και αυτό έχει μεγάλη, έχει μεγάλη σημασία στο πώς θα κουμπίσουμε ένα νέο άνθρωπο που μπορεί να βρίσκεται στο μετέχνη. Ναι. Και πόσες ιστορίες τις κρύβονται πίσω από περιπτώσεις ανθρώπων που λες ότι όλα είναι καλά. Ξαφνικά τραβάς την κουρτίνα και βλέπεις μια άλλη πραγματικότητα. Δεν είναι μόνο περιπτώσεις των ανθρώπων που βλέπεις το πρόβλημα. Άρα, ναι, δεν θα μείνουμε στα βίντεο. Αυτό είναι το είπα πολλά, αλλά η σούμα της κουβέντας είναι αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και εμείς σας. Ευχαριστώ και για τα δώρα σας.